Μεγάλωσα στο ΠΙΚΠΑ. Μετά από ένα έτος, από ό,τι πληροφορήθηκα από την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος, οι γονείς μου με παράτησαν στο Ιδρύμα. Είναι πολύ κυρίαρχο το ιατροκεντρικό, η ιατροκεντρική αντίληψη για την αναπηρία, ακόμα και σήμερα. Να ξεκαθαρίσω ότι ο συνήγορος έχει επισημάνει ήδη με την ηθική έκθεση του 2020 ότι όλα τα ιδρύματα είναι κακοποιητικά για τα παιδιά. Δυστυχώς στη χώρα μας τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία παραβιάζονται συστηματικά από τη στιγμή που θα γεννηθούν και συνεχώς. Αν τα παιδιά σας δεν έχουν συναναστραφεί ανάπηρα παιδιά, θυμόστε, γιατί σημαίνει ότι 10% του πληθυσμού κάπου κρύβεται. Ο ακριβής αριθμός των ανάπηρων ατόμων που ζουν στη χώρα μας είναι άγνωστος. Παρότι είχε συζητηθεί η ένταξη μιας ενότητας στο απογραφικό ερωτηματολόγιο, εντούτοις δεν καταγράφηκαν ούτε στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού το 2021. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ανάπηρα άτομα αποτελούν το 15% του πληθυσμού. Στη χώρα μας υπολογίζονται κατά προσέγγιση κοντά στο 1 εκατομμύριο. Πού βρίσκονται όμως? Γιατί δεν παίξαμε μαζί τους ως παιδιά? Γιατί δεν βρίσκονται στο διπλανό μας γραφείο? Γιατί σήμερα δεν βλέπουμε ανάπηρα παιδιά στις παιδικές χαρές? Ή γιατί τα δικά μας τα παιδιά δεν έχουν ανάπηρες μαθήτριες και ανάπηρους μαθητές? Πώς είναι δυνατόν να κρύβεται το 15% του πληθυσμού? Η απάντηση είναι ότι του επιβάλλεται να κρύβεται από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσα στο ΠΙΚΠΑ. Μετά από ένα έτος, από ό,τι πληροφορήθηκα από την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος, οι γονείς μου με παράτησαν στο Ιδρύμα. Εγώ γεννήθηκα με πρόβλημα, το κεφάλι μου ήταν πίσω στο μποπό. Έκανα πολλαπλές επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας, χέρια, πόδια, έκανα πολλές. Τις πολλαπλές χειρουργικές του επεμβάσεις, ο Βαγγέλης τις έκανε στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Παρά τον πόνο και την ταλαιπωρία, ανακαλεί στη μνήμη του όμορφες στιγμές από το νοσοκομείο. Έχεις όμορφες αναμνήσεις από εκεί, ε? Ναι. Τι θυμάσαι να σου αρέσει? Θέλω να πω, ήταν ένα μέρος το οποίο έκανες επεμβάσεις, είχε πόνο φαντάζομαι. Είχε πόνο πάρα πολύ, αφού θυμάμαι το ουρλιαχτό μου. Ακουγόταν μέχρι και έξω από το χειρουργείο που μου αλλάζαν το γύψο. Παρά τον πόνο λοιπόν, ναι. Εσύ αυτό τον καιρό που πέρναγες εκεί, τον θυμάσαι με γλύκα? Θυμάμαι με γλύκα, είπες? Ναι. Εγώ θυμάμαι ευχάριστες αναμνήσεις εκεί πέρα. Θυμάμαι πρώτον ωραίο φαγητό, είχα το PlayStation, είχα το ατομικό τραπεζάκι και έπαιζα και ποδοσφαιράκι και με έναν ορθοπαιδικό γιατρό. Είχαμε το χαβάλε, έπαιζα μουσική στις εργαζόμενες εκεί πέρα και στους γιατρούς. Είχα ένα CD player ή έβαζα CD μουσικής στο PlayStation και μου άρεσε και περισσότερο γιατί δεν ήμασταν 18-20 παιδιά μαζί σε ένα δωμάτιο. Ήμασταν 3-4. Εννοείται ότι δεν μου αρέσουν τα νοσοκομεία, αλλά το Παίδων Πεντέλης μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν έφευγα από το Παίδων Πεντέλης, κλάμα κορόμιλο έριχνα, γιατί ένιωθα περισσότερη αγάπη εκεί πέρα, δεν ξέρω. Μπορεί να φαίνεται παράξενο που ο Βαγγέλης έχει όμορφες αναμνήσεις από ένα χώρο στον οποίο είχε τόσο οδυνηρές εμπειρίες. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο από άτομο που έχει μεγαλώσει έγκλειστο σε ίδρυμα. Θυμάμαι την αφήγηση μιας εθελόντριας για το κορίτσι που έσπαγε τα πόδια του συχνά. Αυτή την ιστορία τη γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους σε ιδρύματα. Αφορά ένα κορίτσι που έβαζε το πόδι της ανάμεσα σε δύο κάγκελα στο κουνάκι του ΠΙΚΠΑ και το έσπαγε. Δεν είχε αίσθηση στα πόδια της και τα έσπαγε επίτηδες για να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Γιατί εκεί προσφέρεται εξατομικευμένη φροντίδα και μια σχετική ιδιωτικότητα. Μαζί με τα πόδια της έσπαγε και την ιδρυματική ρουτίνα.
Θυμάμαι στο πίκπα της Πεντέλης, ήμουνα στο κουνάκι, άνοιγα την κλίδα την πλαϊνή και έτρωγα τα μούτρα μου. Αλλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι κρυβόμουν πίσω από μια τεράστια ντουλάπα που ήταν διαγώνια μεταξύ δύο τείχων και για να μην με βάλει ο τραυματιοφορέας στο κρεβάτι μου που δεν ήθελα, κρυβόμουν πίσω από την ντουλάπα και περίμενα να σχολάσει. Ερχόντουσαν κάποιες κυρίες εθελόντριες και μας πηγαίνανε κάθε Κυριακή και μεγάλες γιορτές για εκκλησιασμό και ύστερα για φαγητό. Επίσης, να μην το ξεχάσω, όταν ήταν καθαρά Δευτέρα και Χριστούγεννα, ερχόντουσαν και άλλοι εθελοντές του κατηχητικού. Και την καθαρά Δευτέρα πετούσαμε αετό και τα Χριστούγεννα ερχόντουσαν, μας παρηγορούσαν με τραγούδια, χριστιανικά τραγούδια. Τα πρώτα χρόνια στο ΠΙΚΠΑ Βούλας δεν μου αρέσανε, να πω την αλήθεια, γιατί μας είχαν βάλει ανάμεικτα. Μετά μας διασκορπίσανε, κάποιους τους είχαν σαν αυτόνομη διαβίωση, έτσι τους ονομάζανε, και εγώ ήμουνα σε θάλαμο. Τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Ο θάλαμος είναι καθαρά ιδρυματικό, ενώ η αυτόνομη διαβίωση είναι ένα στάδιο πριν τον αποϊδρυματισμό. Και όταν λες ότι είναι καθαρά ιδρυματικό, τι εννοείς, πώς θα το περιέγραφες? Κοίτα, το ΠΙΚΠΑ είναι χλίδα σε σχέση με άλλα ιδρύματα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλη λέξη να του βάζα. Νομίζω ότι είναι καθαρά ίδρυμα, νομίζω επαρκή, δεν ξέρω. Κάποια άλλη λέξη. Ότι είναι καθαρά ιδρυματικό, ότι είναι στάσιμο, πώς να το εξηγήσω. Ότι είσαι εκεί μέχρι κάποια ηλικία και μετά πας σε ένα θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων. Ο παγωμένος χρόνος του ιδρύματος, που λέμε. Αυτό. Ο Αντώνης Ρέλλας είναι ανάπηρος ακτιβιστής και σκηνοθέτης. Στις 4 Νοεμβρίου του 2015, ο ίδιος, μαζί με μέλη της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων Μηδενική Ανοχή, πραγματοποίησαν κατάληψη στο Ίδρυμα των Λεχενών του νομού Ηλίας. Έλα η κάμερα, μπαίνουμε. Δεμένα παιδιά, κύριε. Δεμένα παιδιά, μπαίνουμε. Με αυτά είναι με χαρτί, ψυχίατρο, έτσι, γιατί κάνει ζημιά στον εαυτό. Πρόκειται για το διαβόητο κολαστήριο της χώρας μας, στο οποίο φιλοξενούνται ανάπηρα άτομα, δεμένα με ημάντες, μέσα σε ξύλινα κλουβιά. Ο Αντώνης Ρέλλας πραγματοποίησε δεκάδες επισκέψεις έκτοτε, καθώς στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει με τίτλο «Από το άσυλο στην κοινωνία», καταγράφει τις απόπειρες από ιδρυματοποίησης των ατόμων που μπήκαν εκεί ως παιδιά και πλέον είναι ενήλικα. Κάποια από αυτά τα άτομα δεν είναι πια στη ζωή. Στα Λεχενά έχουν μια περίεργη παράδοση. Για καθένα από αυτά τα παιδιά ή τα πρώην παιδιά που πεθαίνουν, φυτεύουν μια ελιά. Είναι μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες ως αναπηρός ακτιβιστής. Στις 4 Νοέμβρη του 2015, όταν τα μέλη της Μηδενικής Ανοχής μπήκαμε στο Ίδρυμα των Λεχενών. Δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά που είχαμε διαβάσει, δεν είχε καμία σχέση με τις εικόνες που είχαμε δει. Είναι άλλο πράγμα να το δεις σε μια δίλεπτη δημοσιογραφική έρευνα και άλλο πράγμα να το ζεις από κοντά. Οι μυρωδιές, οι φωνές, τα κλουβιά, οι δεμένοι πιστάγκωνα, άνθρωποι, οι συνανάπηροί μας, δυστοπικό τοπίο. Μέσα από αυτή σου την εμπειρία γνώρισες κάποια ανήλικα άτομα, τα οποία και αυτά ενηλικιώθηκαν, αλλά και πολλά ενήλικα άτομα. Να πούμε ότι το ίδρυμα αυτό ήταν φτιαγμένο για παιδιά, σωστά? Ναι, γνώρισα και κάποια ανήλικα παιδιά. Κάποια από αυτά δεν είναι στη ζωή. Δεν έχουν φύγει εξαιτίας της βλάβης τους. Έχουν φύγει εξαιτίας της ιδρυματικής βλάβης κυρίως. Ενώ της βλάβης προκαλείται στους ανθρώπους από την παρατεταμένη περίοδο για την οποία ζήσαν μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να καλύψεις αυτό το κενό και να επικοινωνείς επίσης όρις με ανθρώπους που έχουν στερηθεί το οτιδήποτε. Από το να επιλέξουν ένα ζευγάρι
παπούτσια μέχρι να φάνε το φαγητό που επιθυμούν, να βγουν μια βόλτα και πολλά άλλα. Υπάρχει ένα στίχος ανάμεσά μας και αυτόν τον τοίχο δεν τον δημιουργούν τα δικά μας συναισθήματα για εκείνα τα πρόσωπα, το δημιουργεί η ιδρυματική ζωή την οποία έχουν ζήσει. Μίλησες για την ιδρυματική βλάβη. Θέλεις να εξηγήσεις τι εννοείς με αυτόν τον όρο? Η ιδρυματική βλάβη σχετίζεται με την αποστέρηση που έχουν από οτιδήποτε. Για τα βασικά ανθρώπινα που εμείς στην καθημερινότητά μας αυτονόητα δεν τα έχουν. Από την επιλογή ενός ρούχου, την επιλογή αν θα φάνε, μέχρι και η συνεχόμενη επαφή με πρόσωπα τα οποία φοράνε λευκές μπλούζες με μπλεγάντια, τους αλλάζουν δύο φορές την ημέρα και τους ταΐζουν παλαιότερα πριν το ενδιάμεσο πρόγραμμα, ξαπλωμένους με μπιμπέρο, με αλεσμένη τροφή. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολέσει πολλά από τα βασικά αυτονόητα που ισχύουν για όλους τους άλλους. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι κατανοητό για ποιο ακριβώς λόγο, εκτός από τις βλάβες με τις οποίες πιστοποιήθηκαν και μπήκαν στο Ίδρυμα, αποκτούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα Ίδρυματα. Φυσικά είναι και όλα τα υπόλοιπα, τα κλουβιά, τα δεσίματα, η χημική καταστολή, τα οποία φυσικά επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Η Πάτη Σωτηροπούλου είναι ειδική παιδαγωγός και μέλος της εθελοντικής οργάνωσης Tandem, η οποία προωθεί τη συμπερίληψη και την αξιοπρεπή διαβίωση ανάπηρων παιδιών και ενηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα και επιδιώκει την ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την αναπηρία και την αποιδρυματοποίηση. Την γνώρισα το καλοκαίρι του 2018, όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά το Ίδρυμα των Λαχενών. Ήταν μέλος της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, το οποίο ανέλαβε την υλοποίηση ενός ενδιάμεσου προγράμματος με στόχο την αποιδρυματοποίηση των ατόμων. Το πρόγραμμα έληξε τον Φεβρουάριο του 2019. Οι πρώτες εικόνες που είδα δεν με σόκαραν. Δεν με σόκαραν γιατί δεν ήταν η πρώτη μου επαφή με ίδρυμα για ανάπηρα παιδιά. Και μπορεί να προβάλλεται πολύ συχνά ως ακραία περίπτωση τα λαχενά, και είναι μόνο λόγω της εκτεταμένης χρήσης περιοριστικών μέτρων. Αυτά όμως τα μέτρα δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Δεν αμφισβητούνται, δεν αναγνωρίζονται καν ως κακοποιητικά. Αυτό που απαντούν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ιδρύματα είναι ότι αυτά τα περιοριστικά μέτρα στόχο έχουν την προστασία των παιδιών από έναν ενδεχόμενο αυτοτραυματισμό, για παράδειγμα. Τα παιδιά μπορεί και να πέσουν, μπορεί να χτυπήσουν. Μπορεί μερικά παιδιά να είναι πιο πιθανό να χτυπήσουν. Η λύση δεν είναι να τα περιορίσω, δηλαδή προφανώς είναι αστείο σαν επιχείρημα. Αν υπάρχει κίνδυνος να πέσει το παιδί, βάλε άλλον έναν άνθρωπο για να προσέχει το παιδί να μην πέσει. Δηλαδή δεν μπορεί η λύση στο μην πέσει το παιδί να είναι ωραία, θα το κλείσω μέσα. Με την ίδια λογική, πραγματικά και ένας υπερπροστατευτικός γονιός θα μπορούσε να κάνει το ίδιο στο παιδί του και να διατείνεται ότι κοίτα, δεν έχει όμως ούτε μία γρατσουνιά. Δεν το μεγαλώνω καταπληκτικά. Δεν το έχω πάει ποτέ για ράματα. Καταπληκτικό. Αυτό είναι το κλουβί του. Δεν θα πέρναγε ποτέ στη συνείδηση του κόσμου. Και πάλι έχω ακούσει εργαζόμενες και εργαζόμενους να λένε ότι αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά όμως μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους εαυτούς τους. Να φάνε τα παπλώματα, να φάνε τα στρώματα, να φάνε τις ακαθαρσίες τους. Ναι, ο πρώτος λόγος που θα το κάνουν αυτά τα παιδιά είναι γιατί χρόνια είναι αποστηρημένα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το παιχνίδι των παιδιών αυτών, γιατί είναι παιδί και θα ψάξει να παίξει, θα είναι ό,τι έχει άμεση πρόσβαση γύρω του. Είτε είναι τα κακά του, που παράγει και του φαίνεται διασκεδαστικό, γιατί δεν έχει άλλη διασκέδαση, δεν έχει άλλα ερεθίσματα. Είτε θα είναι το παπλωμά του, δεν έχει και κάγκελα. Αυτός είναι ο κόσμος του, με αυτά θα παίξει. Δηλαδή, η συμπεριφορά του δεν είναι απριοριακή και εγώ την αντιμετωπίζω. Εγώ τη δημιουργώ με αυτές τις συνθήκες. Εσείς μπαίνοντας στο ίδρυμα αυτό, με αυτό το παράλληλο, το ενδιάμεσο πρόγραμμα, είδατε βελτιώσεις?
Είδαμε βελτιώσεις, είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις θεαματικές περιπτώσεις, σε κάποιες όχι. Δηλαδή, πολλές φορές το επιστημονικό προσωπικό αντέτεινε το εντάξει, δεν έγινε κανένα θαύμα, δεν περπάτησε, μα δεν πας αυτός που έχει βλάβει, ας πούμε, δίσκη διράχη να περπατήσει. Οι στόχοι για τον κάθε άνθρωπο και ειδικά στις ηλικίες που είχαν φτάσει οι άνθρωποι, αν μιλήσουμε από επιστημονική πλευρά, είναι περιορισμένοι. Παρ' όλα αυτά, ένας αυτιστικός άνθρωπος που έμπαινε στο δωμάτιο και κρυβόταν στη γωνία, το να έρθει να σε πλησιάσει και να σου δώσει το χέρι ή να κάτσει να φάει μόνο του ένα γιαούρτι, δεν είναι λιγότερο από θαύμα, αλήθεια στα 18. Και αυτό το συνειδητοποίησα έντονα. Βγάζαμε εμείς για επιστημονικούς λόγους βίντεο στις συνεδρίες. Η αντίδραση ήταν πάρα πολύ έντονη του προσωπικού. Και για πολύ καιρό λέω, μα τι φοβούνται πια, έχουν βγει τα πάντα. Έχουν βγει τα δεσίματα, έχουν βγει τα κλουβιά, τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Και συνειδητοποίησα και για μένα πραγματικά ήταν στιγμή, ας πούμε, αποκαλυπτική στη σκέψη μου, ότι δεν φοβούνται αυτά τις κακές συνθήκες. Φοβούνται το να βγει η πρόοδος που κάναν τα παιδιά. Γιατί αυτό θα αποδείξει ότι δεν μπορούμε να πέσουμε στο επιχείρημα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτά τα παιδιά, αυτό ήταν να γίνουνε. Δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δηλαδή κατέριπτε πανηγυρικά ένα νεαρό άτομο 17 χρονών να μιλάει ή να κινείται αυτόνομα στο χώρο, στιγμή που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της από την ατονία και την κλεισούρα των ετών. Αυτό αμφισβητεί αυτό το βασικό δόγμα του «αυτά τα παιδιά, αυτό χρειάζονται». Το Νοέμβριο του 2022 ακολούθησα μέλη της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή στα Λεχενά. Διαπιστώσαμε ότι 4 χρόνια μετά τη λήξη του ενδιάμεσου προγράμματος, από τις 5 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης που είχαν προβλεφθεί για τη μετεγκατάσταση των ατόμων, είχαν πρόσφατα τεθεί σε λειτουργία μόλις οι 2. Νομίζω ότι στη βάση αυτού του εγκλήματος που έχουμε κάνει σε σχέση και με τα ανάπηρα παιδιά αλλά και με τους ενήλικες, βρίσκεται ακριβώς αυτή η λανθασμένη πεποίθηση ότι η προσφορά που μπορούμε να έχουμε ή οποιαδήποτε κοινωνική βοήθεια απέναντι στα ανάπηρα παιδιά, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από τον διαχωρισμό. Δεν είναι μια καινούργια ιστορία. Συμβαίνει αυτός ο διαχωρισμός από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Τότε διαχωρίστηκαν οι ανάπηροι από την υπόλοιπη κοινωνία μέσα από τη λογική του ικανού και ανίκανου εργάτη. Έτσι αναπτύχθηκαν τα άσυλα, τα ειδικά σχολεία και φυσικά και τα ιδρύματα. Είναι πολύ κυρίαρχο το ιατροκεντρική αντίληψη για την αναπηρία, ακόμα και σήμερα. Θέλεις να εξηγήσεις τι εννοείς όταν μιλάς για την ιατρικοποιημένη αντίληψη? Οι ανάπηροι σε όλη την ιστορία μετά την πρώτη βιομηχανική γινόμαστε αντιληπτοί κυρίως βάσει της σωματικής ατέλειας την οποία, ή άλλης ατέλειας την οποία υποτίθεται ότι έχουμε. Και αυτή θεμελιώνει και τη μη ισότιμη και συμπερίληψη μας στην κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος που συμβαίνει η ιατρικοποίηση, γιατί ταυτίζεται αυτό που συμβαίνει στα σώματά μας με την αναπηροποίηση, με τον τρόπο που παρεμποδιζόμαστε για το οτιδήποτε. Και επειδή μιλάμε για τα ιδρύματα, δεν είναι λίγο παράδοξο ότι έχουμε ιδρύματα κανονικών παιδιών και ιδρύματα αναπήρων? Γιατί συμβαίνει αυτό? Ακριβώς για αυτό το λόγο συμβαίνει αυτό. Έχουμε μια διπλή διάκριση εδώ πέρα. Έχουμε παιδιά που τοποθετούνται σε πλαίσια τα οποία σήμερα, εδώ και 30 χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ώστε να ζήσουν στην κοινότητα, και έχουμε και διάκριση μεταξύ των υγιών και των ανάπηρων παιδιών. Πολύ πρόσφατα καταφέραμε ως κράτος να αποκτήσουμε εικόνα των πόσων ιδρυμάτων λειτουργούν στη χώρα μας. 93 δηλώνονται στην πλατφόρμα του Υπουργείου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ το 2021 που ξεκίνησε η καταγραφή είχαν δηλωθεί 84. Κανένας επίσημος φορέας του κράτους δεν μπορεί να υποστηρίξει βάσιμα ότι γνωρίζει το ακριβές σύνολο του πληθυσμού παιδιών και ενηλίκων που διαβίουν σε ιδιωτικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα.
Έτσι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ούτε τον ακριβή αριθμό των ανάπηρων παιδιών και ενηλίκων που διαβιούν σε ιδιωτικών συμφερόντων δομές. Ο Γιώργος Νικολαίδης είναι ψυχίατρος και επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ήταν και ο επικεφαλής του ενδιάμεσου προγράμματος αποϊδρυματοποίησης στα Λεχενά. Σε συνέδριο του Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, παρουσιάστηκε το πιλωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη UNICEF με στόχο την αποϊδρυματοποίηση στη χώρα μας. Ανάμεσα στις εναλλακτικές, όπως είναι η αναδοχή και η στέγεση μη αυτόνομης, όπου είναι εφικτό, η υποστηριζόμενης διαβίωσης, αναφέρθηκε και η επαγγελματική αναδοχή. Επαγγελματική αναδοχή ονομάζουμε το σύστημα εκείνο όπου επαγγελματίες και αμοιβόμενοι ανάδοχοι, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, αναλαμβάνουν άμεσα τη φροντίδα των παιδιών όταν προκύψει ανάγκη. Γι' αυτό και, ειδικά για τα ανάπηρα παιδιά, η επαγγελματική αναδοχή θεωρείται μία από τις πιο κομβικές λύσεις, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μη ιδρυματικό πλαίσιο όταν οι βιολογικές τους οικογένειες για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Λίγες ημέρες μετά το συνέδριο, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το οποίο ανακοινώνεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής, ο οποίος είχε προβλεφθεί, αλλά δεν λειτουργήσε, με τον νόμο για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής του 2018. Ένας από τους τρόπους που οδηγούν, από τα μονοπάτια που οδηγούν στην αποϊδρυματοποίηση είναι και η αναδοχή, η παιδοθεσία και η αναδοχή. Οι αριθμοί των υποψήφιων αναδόχων παιδιών με αναπηρία είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, σε όλο τον κόσμο για τα παιδιά με αναπηρία πρωτίστως δουλεύει η επαγγελματική αναδοχή. Το ότι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση η ελληνική πολιτεία συζητάει τώρα, είναι τη 2023, να θεσμοθετήσει την επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία, αυτό και από μόνο του δείχνει πόσο καθυστερημένο είναι το ελληνικό σύστημα. Ας πω όμως και κάτι ακόμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου, μα καθόλου, ανακουφιστική φροντίδα στα πλαίσια του προνοιακού συστήματος. Δηλαδή η τοποθέτηση ενός παιδιού μέσα σε ένα ίδρυμα, είτε τυπικής ανάπτυξης είτε παιδιού με αναπηρία, είναι μόνιμη. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας ανάδοχος, ο οποίος θα έμπαινε στη λογική του να πάρει υπό τη φροντίδα του ένα παιδί με αναπηρία, δεν έχει τη δυνατότητα να πει ότι ένα Σαββατοκύριακο κάπου μπορώ να εμπιστευτώ το παιδί για να μπορώ να έχω ένα απαραίτητο διάλειμμα από αυτή την συνεχή εγρήγορση που, στην οποία πρέπει να είμαι. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπάρχει καθόλου ένα πλαίσιο τέτοιο εναλλακτικών λύσεων που θα στηρίζουν και την αναδοχή και το να μείνει ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του, είναι κυρίως αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα που βλέπουμε. Αν υπήρχαν αυτά, θα βλέπαμε ότι και η προσφορά ανθρώπων θα ήταν μεγαλύτερη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου είναι βοηθός συνήγορος του πολίτη, επικεφαλής του κύκλου δικαιωμάτων του παιδιού. Η ανεξάρτητη αρχή του συνηγόρου του πολίτη έχει πολλές φορές διαπιστώσει την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανάπηρων αλλά και των μη ανάπηρων παιδιών από το καθεστώς της ιδρυματοποίησης. Να ξεκαθαρίσω ότι ο συνήγορος έχει επισημάνει ήδη με την ηθική έκθεση του 2020 ότι όλα τα ιδρύματα είναι κακοποιητικά για τα παιδιά. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικά μας φαίνονται, ανεξάρτητα από το πόσο πολλά χρώματα έχουν και πόσο πολλά διαφημιστικά μηνύματα έτσι φτάνουν κατά την περίοδο των γιορτών. Όλα τα ιδρύματα είναι κακοποιητικά γιατί δεν εξασφαλίζεται αυτή η πολύτιμη σχέση για το παιδί που θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί ομαλά ψυχοκοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά. Επομένως, για εμάς αυτή είναι η αφετηρία. Έτσι τα βλέπουμε όλα τα ιδρύματα, ανεξάρτητα από το αν κατά τις αυτοψίες, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, διαπιστώνουμε και άλλες παράλληλες παραβιάσεις. Ούτως ή άλλως, θεωρούμε ότι η χώρα θα πρέπει να περάσει το συντομότερο δυνατό σε ένα άλλο παράδειγμα
από ιδρυματοποίησης, έτσι, και κοινοτικής υποστήριξης της οικογένειας. Σε ό,τι αφορά τα ανάπηρα παιδιά, τα προβλήματα είναι ακόμα περισσότερα από ότι στα μη ανάπηρα παιδιά. Για τον απλούστατο λόγο το ότι τα ανάπηρα παιδιά χρειάζονται μεγάλη ενδυνάμωση, μεγάλη επένδυση και συγκροτημένη πλαισίωση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην προετοιμασία τους για μια αυτόνομη ζωή. Και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στα ιδρύματα, αυτό δεν γίνεται. Και σε αυτή την περίπτωση η απουσία της πολύτιμης αυτής σχέσης επιδρά ιδιαίτερα αρνητικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην ανθίζουν, να μην αναπτύσσουν το δυναμικό τους, να μην αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που έχουν ανάγκη, τις συναισθηματικές δεξιότητες, τις γνωστικές και ούτω καθεξής. Αυτό το καταλαβαίνουμε πότε. Όταν πάρουμε ένα παιδί ανάπηρο από ένα ίδρυμα και ξαφνικά βρεθεί σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Εκεί είναι εντυπωσιακό το πόσο σύντομα το παιδί αναπτύσσει έτσι όλα τα ταλέντα του, αναπτύσσει τις σχέσεις, έτσι, αλληλεπιδρά τελείως διαφορετικά, κοινωνικοποιείται με άλλους όρους. Είναι μαγικό όταν συμβαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή στην Ελλάδα το κυρίως σύστημα εξωοικογενειακής φροντίδας στηρίζεται κυρίως στα ιδρύματα, σπανίως έχουμε τοποθέτηση ανάπηρων παιδιών σε οικογένειες. Έχουμε δηλαδή κυρίως τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα και παραμονή τους εκεί μέχρι και μετά την ενηλικίωσή τους. Δυστυχώς στη χώρα μας τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία παραβιάζονται συστηματικά από τη στιγμή που θα γεννηθούν και συνεχώς. Από τη στιγμή που θα γεννηθούν, πάρα πολύ συχνά διάφοροι επαγγελματίες θα παραπληροφορήσουν τους γονείς, δίνοντάς τους εσφαλμένες πληροφορίες και για το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών αυτών και για τις δυνατότητες ή μάλλον πιο σωστά τις μη δυνατότητες που τάχα μου λένε ότι έχουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες, να κάνουν πράγματα στη ζωή τους. Έτσι αναπαράγονται εσφαλμένες πεποιθήσεις στους γονείς ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν δυναμικό να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν ενδεχομένως, να εργαστούν, να κάνουν οικογένεια. Για πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά υπάρχει πραγματικό τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει δυνατότητα, φτάνει να τους παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική εμπειρία που επιφύλαξε το κράτος για το Βαγγέλη, όπως ο ίδιος θυμάται και υποστηρίζει σήμερα, δεν ήταν μόνο ανεπαρκής, συγκρινόμενη με αυτή που λαμβάνουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και κακοποιητική. Όσο ήσουν στο ΠΙΚΠΑ εδώ της Πεντέλης, πήγαινε σχολείο? Όσο ήμουν στο ΠΙΚΠΑ της Πεντέλης, πήγαινα στο ειδικό δημοτικό σχολείο Πεντέλης και μετά πήγα στην ΕΛΕΠΑ, αλλά θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το ειδικό δημοτικό σχολείο Πεντέλης. Θυμάμαι στην τρίτη δημοτικού, από τότε ξεκίνησα να μαθαίνω τα γράμματα, στην ιστορία της τρίτης δημοτικού, που έκανα ανάγνωση. Ξεκίνησες να μαθαίνεις ανάγνωση στην τρίτη δημοτικού? Ξεκίνησα να μαθαίνω ανάγνωση από την τρίτη δημοτικού, γιατί στην πρώτη και στη δευτερία δημοτικού ασχολιόμουν περισσότερο με πυλό. Θυμάμαι επίσης την ΕΛΕΠΑΠ, στην πέμπτη δημοτικού είχαμε έναν δάσκαλο που με χαστούκησε, γιατί έκανα λάθος σε κάποια άσκηση, είχε κάτσει πάνω από το θρανίο μου και όπως κοίταζε την άσκηση που έλυσα από το σπίτι, δεν θυμάμαι αν την έλυσα ή όχι, και ξαφνικά εκεί που από το πουθενά τρώω ένα χαστούκι. Έβαλα τα κλάματα. Θυμάμαι άλλη περίπτωση, αυτός ο δάσκαλος είχε πλάκα με το μεταξύ, γιατί έφερνε την κιθάρα του, έβγαζε δύο πρόσωπα, δηλαδή τη μία ήταν αυστηρός και την άλλη μας διασκέδαζε με την κιθάρα του και θυμάμαι ένα από αυτά τα τραγούδια του «Αχ Μελισσούλα Μελισσάκη» που μας έλεγε όταν ήταν στις καλές του. Όταν δεν ήταν στις καλές του, είχε κλωτσίσει το πόδι ενός συμμαθητή μου. Επίσης θυμάμαι ότι μας πέταξε, είχε βγάλει από την τσάντα του χαλίκια, κυμολίες, δεν ξέρω τι ήταν, πάνω μας. Εγώ τρόμαξα. Τότε δεν ήξερα από ιεραρχία ότι του τύπου ότι αν έχουμε θέμα συμπεριφοράς με έναν δάσκαλο ότι πρέπει να πάμε στη διευθύντρια. Και αυτόν το δάσκαλο για κακή μου τύχη έμεινα 2 χρόνια στην πέμπτη και 2 χρόνια στην έκτη δημοτικού και τον είχα 4 χρόνια. Και αγχώθηκα πάρα πολύ. Στο Γενικό Σχολείο 3η Δεκέμβρη, κλασικά, με αφορμή τη μέρα για τους ανάπηρους,
πάντα καλώ κάποιον φίλο μου ανάπηρο που έχει και μια πιο δικαιωματική, ας πούμε, αντίληψη και κάνω κι εγώ μια συζήτηση με τα παιδιά. Αμφιθέατρο όλο το σχολείο. Έχει τύχει να ρωτήσω αν έχουν φίλο ή αν έχουν συναναστραφεί ανάπηρο παιδί και δεν σηκώθηκε ούτε ένα χέρι. Αν τα παιδιά σας δεν έχουν συναναστραφεί ανάπηρα παιδιά, θυμώστε, γιατί σημαίνει ότι 10% του πληθυσμού κάπου κρύβεται, κάπου απομονώνεται, κάπου διαχωρίζεται άδικα τελείως. Τα ειδικά πάλι, για μένα, γίνονται ξεκάθαρα όχι έχοντας ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, των ανάπηρων παιδιών στο νου. Δηλαδή, αυτό που θα ισχυριστούν όλοι, όπως και εγώ το ένα παιδί που είχα με σύνδρομο Down, απορρίφθηκε από 17 ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτό που προβάλλαν όλοι ως μια όμορφα αντιμένη δικαιολογία ήταν ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στο παιδί αυτό που έχει ανάγκη. Εν τω μεταξύ, ένα παιδί με σύνδρομο Down 2 χρονών, αυτό που είχε ανάγκη ήταν να βρεθεί με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Είναι το κλασικό, συγγνώμη για τη λέξη, μάντρωμα, ας πούμε. Είναι, κλείνω πίσω από μια πύλη τα ανάπηρα άτομα και δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δηλαδή, η βασική αρχή της συμπερίληψης, που είναι τόσο απλή όσο ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση στο σχολείο της γειτονιάς του, τόσο απλό, ας πούμε, σαν σύλληψη, στην πράξη προφανώς χρειάζεται ένα κόπο, τον οποίο δεν χρειάζεται να τον κάνω αν βάλω 200 ανάπηρα παιδιά από όλη την Αθήνα πίσω από ένα σχολείο. Καμιά φορά καθόμουν στο διάλειμμα και σκεφτόμουν πόσο αφύσικο είναι να βλέπεις 200 ανάπηρα παιδιά με μόνο κοινό αυτό, το ότι όχι με την ίδια βλάβη, όχι με τις ίδιες ανάγκες. Να είναι όλα μαζί στην αυλή, ότι είναι άλλο τόσο αφύσικο να βλέπεις και 200 παιδιά χωρίς ούτε ένα ανάπηρο. Φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχουν σκέψεις και από γονείς ανάπηρων παιδιών. Θα στείλω το παιδί μου στο γενικό σχολείο και μπορεί να πέσει θύμα bullying, να το κοροϊδεύουν, να το κακοποιήσουν. Αλλά και σκέψη από γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ότι ένα ανάπηρο παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να έχει διάφορα συμπεριφορικά ζητήματα, τα οποία να δυσκολέψουν τα δικά τους τα παιδιά. Να απαντήσω για το πρώτο σκέλος πρώτα. Δηλαδή, γιατί θεωρούμε ότι είναι απίθανο να πέσει θύμα bullying σε ένα σχολείο ειδικό, ένα παιδί? Τα ανάπηρα παιδιά δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι αγγέλη επί της γης. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει σαν φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό θα υπάρχει στο μέτρο που υπάρχει σε όλα τα σχολεία και πρέπει να το αντιμετωπίσει αλλιώς. Για τους γονείς στα γενικά που το φοβούνται και το έχω δει στην πράξη να αντιτίθεται, ας πούμε, στην ένταξη παιδιών, έχω πάλι να αντιτάξω τα ωφέλη από αυτή τη συνύπαρξη που πρέπει να τα δουν ολιστικά και στην πορεία του χρόνου για τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να λύνουμε ένα πρόβλημα διαχωρίζοντας, απλά αποκλείοντας ουσιαστικά κάποια παιδιά, γιατί δεν μας βολεύει, γιατί είναι πιο δύσκολο. Και αν, ας πούμε, το χειρότερο σενάριο είναι ένα παιδί να χτυπήσει ένα άλλο παιδί, πάλι θα πω ότι συμβαίνει και σε γενικά και σε ειδικά. Δεν λέω ότι το επικροτώ, ενώ συμβαίνει. Και αν είναι να συμβεί και στο ειδικό, εκεί γιατί δεν μας πειράζει? Που είναι και πολύ πιο πιθανό, αν βάλεις 200 αυτιστικά παιδιά μαζί, να έχεις αποτελέσματα τέτοια, παρά αν είναι ένα παιδί ενταγμένο με τους συνομιλίκους του. Συνόδευα ένα παιδί, έλειπα μία μέρα και ήρθαν όλοι τρομοκρατημένοι την επόμενη μέρα να μου πούνε: τα μαθές, το μαθητή σου δάγκωσε ένα άλλο παιδί. Α, δεν είναι για εδώ, πρέπει να φύγει. Μιλώντας με τα παιδιά, τελικά ήταν ένα άλλο παιδί που είχε δαγκώσει ένα άλλο παιδί και εκεί απλά ξεφούσκωσε η ιστορία. Δεν ήταν θέμα, δεν έπρεπε να διωχτεί το παιδί τυπική. Η ίδια συμπεριφορά όταν αποδόθηκε στον ανάπηρο μαθητή ήταν πραγματικά η αντίδραση, έκτακτος σύλλογος. Και μόλις μαθεύτηκε αλήθεια, απλά ξεφούσκωσε. Δεν ξαναμίλησε κανείς γι' αυτό. Έγινε, παιδιά είναι. Θα συμβεί. Το σχολείο είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής των παιδιών. Γι' αυτό ως τώρα η συζήτηση έχει εστιάσει αυτό. Όμως ο διαχωρισμός των αναπηρών δεν σταματάει εκεί. Είναι από τη δραστηριότητα την αθλητική που θα είναι ειδική και ας μην χρειάζεται προσαρμογή. Την ψυχαγωγική, την καλλιτεχνική. Δηλαδή συνηθίζουμε να γίνονται τα ειδικά προγράμματα για αυτούς ειδικά, για τα ειδικά παιδιά. Και έτσι γίνεται κτήμα μας αυτό που λέγαμε, το ότι δεν μας αφορά. Τα ανάπηρα παιδιά είναι ένας κόσμος έξω από τον κόσμο. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου είναι ψυχολόγος στο τμήμα αυτισμού του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Έχει συνιδρύσει την οργάνωση ΛΑΡΑ, την πρώτη σχολή που εκπαιδεύει ομάδες χειριστών και σκύλων οδηγών τυφλών. Είναι και η ίδια τυφλή.
Εγώ θεωρώ ότι η πολιτεία θα έπρεπε να προσφέρει κοινοτική παρέμβαση, ώστε ο κάθε δήμος ή κάθε κοινότητα να γνωρίζει ποιες οικογένειες έχουν ένα ανάπηρο παιδί στην περιοχή τους, ώστε να βοηθιέται το παιδί μέσα στην οικογένεια, να μεγαλώνει σε μια υγιή οικογένεια, και εννοώ ψυχικά υγιή, γιατί είναι και πολύ δύσκολο και για τους γονείς. Όταν υπάρχει ένα ανάπηρο παιδί στην οικογένεια και οι γονείς οι ίδιοι δεν δουλεύονται και δεν έχουν υποστήριξη, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε χρειάζεται για να μάθει να είναι αυτόνομο. Π.χ. τα τυφλά παιδιά δεν εκπαιδεύονται να κυκλοφορούν αυτόνομα στην πόλη, δηλαδή στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό με το λευκό μπαστούνι. Δεν εκπαιδεύονται σε βασικές δεξιότητες που θα μπορούσαν να μάθουν αν το κράτος τους δικαιολογούσε εργοθεραπείες. Να τρώνε σωστά, να ντύνονται μόνα τους, να έχουν μια καλή στάση του σώματος. Βλέπαμε με τη σχολή Λάρα, όταν κάναμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην επαρχία, ότι υπήρχαν παιδιά ηλικίας 15-16 χρονών που δεν ξέραν να δέσουν τα κορδόνια τους. Να εκτιμηθούν ψυχιατρικά. Γιατί στην Ελλάδα η αναπηρία ωρεοποιείται και δεν βλέπουμε τίποτα πέρα από αυτήν. Θεωρούμε ότι τα ανάπηρα παιδιά είναι ήρωες, ότι έχουν πάντα δίκιο, ότι είναι πάντα πολύ καλοί μαθητές. Και όταν ένα παιδάκι έχει άγχος, έχει φοβίες, έχει κατάθλιψη, έχει μάθει τον κόσμο με έναν λίγο ή πολύ δυσκολευμένο τρόπο εξαιτίας της περιορισμένης εκπαίδευσης που μπορεί να πήρε από το σχολικό περιβάλλον ή από την οικογένειά του, γιατί αυτό ξέρανε οι άνθρωποι, αυτό κάνανε. Δεν υπάρχει κανείς να πιάσει τους γονείς από το χέρι και να τους πει «Ελάτε εδώ, το παιδί σας υποφέρει, χρειάζεται ψυχοθεραπεία, πρέπει να βοηθηθεί». Για να μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος που ίσως να έχει περισσότερη αυτογνωσία στο μέλλον και να έχει μια ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρά του. Γενικά στην Ελλάδα η πολιτική βούληση για την παιδική προστασία παιδιών με ή χωρίς αναπηρία δυστυχώς υπολείπεται του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του ιστορικού ζητουμένου. Η οικονομική συγκυρία μπορεί να απαντάει εδώ? Κοιτάξτε, νομίζω πως η οικονομική παράμετρος είναι μία μόνο από τις συνιστώσεις του προβλήματος. Φυσικά, για να μπορεί να αρθρωθεί μία συγκροτημένη πολιτική συμπερίληψης και στήριξης των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους, χρειάζονται πόροι, χρειάζεται κοινωνική επένδυση. Ταυτοχρόνως όμως δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός ότι διάφοροι πόροι δίνονται και σήμερα, μόνο που δίνονται με λάθος τρόπο, στις λάθος περιστάσεις. Είμαστε πολύ πιο εύκολοι στο να δίνουμε επιδοματικούς πόρους και με αυτόν τον τρόπο να θεωρούμε ότι ξεμπέρδεψε η κοινωνική ευθύνη. Αλλά είμαστε πάρα πολύ πιο δύσκολοι στο να αποφασίσουμε να χτίσουμε ένα σύστημα κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Η Ιωάννα Κουβαριτάκη είναι δικηγόρος και μητέρα δύο παιδιών, ενός τυπικής ανάπτυξης και ενός μη τυπικής ανάπτυξης. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούσαν τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ σήμερα εργάζεται σε σχετικό δημόσιο φορέα. Σε εμάς ωστόσο μίλησε με τη γονεϊκή της ιδιότητα. Ακούω συχνά από γονείς ότι ο μεγάλος τους φόβος, μεγαλώνοντας ένα ανάπηρο παιδί, είναι το τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν οι γονείς πάψουν να ζουν ή πάψουν να είναι σε θέση να μπορούν να το βοηθήσουν. Να το βοηθήσουν και να το φροντίσουν. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη αγωνία που πολλούς ανθρώπους τους οδηγεί σε απελπισία. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να είμαστε κάπως αισιόδοξοι, πιστεύω, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Και πάλι αυτό εξαρτάται πάλι από το είδος της αναπηρίας και των εμποδίων που έχει το παιδί. Άτομα με αισθητηριακή ή με κινητική αναπηρία σίγουρα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να ενταχθούν, να ανταπεξέλθουν στη ζωή. Αυτό δεν ισχύει τόσο για άτομα με νοητικές αναπηρίες, διαταραχή αυτιστικού φάσματος και χαμηλή λειτουργικότητα. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
Οι γονείς έχουν μεγάλη αγωνία. Η πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει αυτά τα άτομα, είτε διαβίου είτε με κατάλληλη φροντίδα. Είναι στα χέρια των γονιών. Πολλοί έχουν φτιάξει ΣΥΔ, που είναι οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, το οποίο είναι καλές συνθήκες για τη διαμονή των παιδιών. Φυσικά αυτό θέλει και άλλη παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων. Δηλαδή το ότι βάζουμε το παιδί σε ένα ΣΥΔ, σε μία ΣΥΔ, δεν σημαίνει ότι το παιδί θα μείνει εκεί εφόρου ζωής, από το πρωί στο βράδυ θα είναι μέσα στη ΣΥΔ. Χρειάζεται κάποια προγράμματα ψυχαγωγίας, άθλησης, κοινωνικοποίησης έξω. Αυτό το παιδί πρέπει να μπορεί να πηγαίνει σε ένα κέντρο δραστηριοτήτων, γιατί δεν μπορούμε να τον κλείσουμε μέσα σε μία ΣΥΔ. Άρα θέλει έτσι λίγο σφαιρική και πολύπλευρη φροντίδα. Άρα σίγουρα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Είναι σημαντικό να μην επιβαρυνθούν τα άλλα παιδιά της οικογένειας, γιατί συνήθως ένα κομμάτι το οποίο δεν βλέπουμε καθόλου είναι τα αδέλφια παιδιών με πολύ σοβαρές αναπηρίες, τα οποία αδέλφια αναγκάζονται από μικρή ηλικία να αναπτύσσονται με μια δύσκολη συνθήκη μες στο σπίτι και σίγουρα θέλουν και αυτά πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει, για μένα δεν θα ήταν καλό για αυτά τα παιδιά να αναλάβουν τη φροντίδα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να αποφύγουν την εποπτεία της φροντίδας των αδελφών τους, που δεν μπορούν, με την έννοια καλό θα ήταν να μην την αποφύγουν. Διαφορετικά θα είναι πλήρως εγκαταλελειμμένα τα ενήλικα παιδιά όταν φύγουν οι γονείς. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που φέρνει σε όλους απελπισία. Οπότε, δεν ξέρω, προσωπικά δεν το έχω επιλύσει ακόμα. Και παρότι είμαι μέσα σε πηγή γνώσης και ασχολούμαι επαγγελματικά, σε πάρα πολλά πράγματα βρίσκω εμπόδια, γιατί και εγώ ίδια δεν βρίσκω άκρη. Δεν μπορώ να βρω άκρη με το πώς να διαχειριστώ ορισμένα θέματα που φαίνονται άλυτα. Λόγω γραφειοκρατίας, λόγω άγνοιας, λόγω κενών στην νομοθεσία, λόγω για διάφορους λόγους. Το θέμα είναι ότι ιδίως οι ομάδες αυτές, που είναι παιδιά εγκαταλελειμμένα σε ιδρύματα, παιδιά πολύ χαμηλής λειτουργικότητας, που δεν έχουν πίσω τους την πραγματική δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Παρότι με τη σύμβαση υπάρχει πολύ έντονη το δικαίωμά τους στην αυτοσυνηγορία και αυτό υποστηρίζεται, η πραγματική κατάσταση κάποιων ανθρώπων τους καθιστά αδύνατους να έχουν αυτοσυνηγορία. Πίσω τους υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι από το πλήθος των υποχρεώσεων των γονεϊκών σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Οπότε αυτό το αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν είναι εύκολο να έχει και, ας πούμε, μια δυναμική παρουσία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Σίγουρα υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και μέσα στην αναπηρία υπάρχουν κάποιοι που διεκδικούν πιο έντονα από ανθρώπους που έχουν πολύ χαμηλή λειτουργικότητα και δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Σε ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, ένας γονιός φυσικά και έχει την έγνοια, αν φύγει από τη ζωή, τι θα απογίνει το παιδί του. Γιατί μπορεί και κάπως διαχειρίζεται αυτή την έγνοια? Γιατί από την παιδική ηλικία και την νεότητα επενδύουμε στην εκπαίδευση του παιδιού, και δεν λέω μόνο την τυπική εκπαίδευση, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, εννοώ και την εκπαίδευσή του σε κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Να μπορεί να αυτοφροντίζεται, να ζει μόνος του, κάπως να διαχειρίζεται τη ζωή του. Και αυτό κάνει τον γονιό που προχωράει η ηλικία να είναι ήσυχος ότι και να φύγει από τη ζωή, το παιδί του δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να πελαγώσει, κάπως θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών με αναπηρία, η επένδυση στην εκπαίδευσή τους, στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, στις δεξιότητες αυτοφροντίδας, είναι τόσο ελλιπής στην Ελλάδα, που αυτή η αγωνία παρατείνεται εσαΐ, καταδικάζοντας και τους γονείς να αγωνιούν και τα παιδιά σε ένα καθεστώς μόνιμης ανηλικιότητας. Το γεγονός ότι έχουμε μετακυλήσει όλο το βάρος της υποστήριξης στην οικογένεια, λες και είναι ατομική ευθύνη, αυτό από μόνο του κάνει την Ελλάδα να έχει ένα από τα πιο ατομοκεντρικά και νεοφιλελεύθερα συστήματα όσον αφορά την αναπηρία. Ο Βαγγέλης το 2007, όταν πια ήταν 20 ετών, επιλέχθηκε από επιστημονική ομάδα του ΠΙΚΠΑ και εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης.
Για πρώτη φορά στα 22 του, διδάχτηκε πώς να διασχίζει δρόμους, πώς να διαχειρίζεται χρήματα και να προχωράει σε στοιχειώδεις συναλλαγές. Το πρόγραμμα αναβάγησε. Τελικά, το 2020 ο Βαγγέλης πήρε εξιτήριο από το ΠΙΚΠΑ. Τώρα μένει σε ένα μικρό χώρο που του παραχώρησε το αναρωτήριο Πεντέλης μαζί με ακόμα έναν συγκάτοικο. Το σχέδιό μου είναι, εκεί που μένω, να έχω έναν προσωπικό βοηθό δίπλα μου που να μου τον πληρώνει το κράτος, έτσι ώστε αυτό να με βοηθήσει να μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι, μια γκαρσονιέρα. Αυτό. Γιατί αναγκάζομαι και όταν δεν έχω βοηθό και μπαινοβγαίνω στα επίγοντα για να πάω τουαλέτα. Και είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό. Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνεις στα νοσοκομεία για να κάνεις την ανάγκη σου. Και επειδή δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ μόνος μου, γι' αυτό το λόγο πάω στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Και μου λένε, κύριε, εδώ που ήρθατε είναι επίγοντα. Λέω, το ξέρω, συγγνώμη, δεν μου είναι ευχάριστο όλο αυτό που ζω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Πώς να τα καταφέρεις που δεν γίνεται η ζωή ποτήρι που δεν γίνεται. Εδώ δεν σώζεται το Σούπερμαν, να σε που Σούπερμαν δεν είναι κανείς. Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού είναι ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ανάπηροι συνάνθρωποι μας θα μπορούν να ζουν αυτόνομα και με αξιοπρέπεια. Θεσπίστηκε στη χώρα μας με νόμο το 2021, αλλά ως το 2023 είχε ξεκινήσει να υλοποιείται μόνο η αρχική του φάση, που θεωρητικά αφορούσε 1.000 άτομα εντός Αττικής. 10 μέρες πριν τις εκλογές, ανακοινώθηκε ότι οι αιτήσεις θα άνοιγαν και για άλλα 1.000 άτομα από όλη την Ελλάδα. Ο Βαγγέλης ωστόσο ακόμα περιμένει και ονειρεύεται. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα σπίτι, μια γκαρσονιερίτσα. Δεν θέλω ούτε παλάτι, ούτε να είναι τρύπα. Απλά αυτό που ψάχνω είναι ένα νορμάλ σπίτι. Και να είμαι κάπου που να είμαι κοντά σε μαγαζιά. Αυτό που ονειρεύομαι είναι να ψωνίζω, να παίρνω από τα ράφια του σούπερ μάρκετ όσπρια, ζυμαρικά κτλ. Εγώ σε αυτό το σπίτι που μένω δεν έχω κουζίνα, αλλά στο άλλο σπίτι όταν πάω θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω τις μαγειρικές μου ικανότητες, γιατί είμαι και μαγειράς.